Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τίκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή χρονιά, κύριε Τίκα. Καλή χρονιά, καλό κουράγιο σε εσάς, τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Βέβαια, από το πρωί ασχολούμαστε και με ένα άλλο θέμα και επειδή είστε και δημοτικός σύμβουλος, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, την καταγγελία δηλαδή που βγαίνει σήμερα από την κυρία Τελιγιορίδου, ότι ο Δήμος Κοζάνης, ο συνάδελφός Δήμος Κοζάνης και οι συνάδελφοί σας εκεί, ετοιμάζουν μελέτη, μάλλον την έχουν έτοιμη, για κατασκευή νέου μεγάλου κεντρικού νοσοκομείου στην Κοζάνη, με ταυτόχρονη συρρήκνωση των κλινών και των κλινικών στα περιφερειακά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και της Καστοριάς, με μείωση των κλινών από 110 σε 39, ίσα-ίσα που να καλύπτει το τεχνητό νεφρό, αλλά και η μερίσια νοσηλεία, δηλαδή μετατροπή ουσιαστικά του νοσοκομείου σε κέντρο υγείας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο. Βεβαίως έχουμε σχόλιο. Είναι συζήτηση που την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι κάτι καινούργιο δηλαδή. Ο κύριος Τζικαλάγιας λέει ότι δεν είναι δουλειά του Δήμου Κοζάνης να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Θεωρεί το θέμα δεν είναι, θα λέγαμε, σοβαρό. Το θέμα είναι σοβαρό. Απλώς ξέρετε τώρα με αυτά τα επίπεδα, δηλαδή δημοτικό επίπεδο, η περιφέρεια, η κεντρική πολιτική, καμιά φορά κρύβεται ο ένας πίσω από αυτό. Δηλαδή, λέτε ότι πάνε να περάσουν ένα τέτοιο σχέδιο από την πίσω πόρτα μέσω μελέτης ενός Δήμου που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας. Κοιτάξτε να δείτε, η δικιά μου συγγνώμη ποια είναι. Αυτό το σχέδιο το έχουν στο μυαλό τους εδώ και χρόνια. Του είχα τέτοια συζήτηση, είχε ανοίξει εδώ και μια πενταετία, ότι θα ήταν καλά σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας να υπάρχει ένα μεγάλο νοσοκομείο, πανεπιστημιακό. Και στην ουσία άνοιγαν το δρόμο τι, δηλαδή να μην υπάρχουν νοσοκομεία στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα και να μείνουν πιθανότητα ένα ή δύο της Κοζάνης και του Μποδουσάκιο κτλ. Με κάποια εξειδίκευση. Αυτός ήταν ο στόχος τους και είναι στόχος τον οποίο υπηρέτησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία τώρα, ο οποίος λέει να κόψουμε κάποια νοσοκομεία γιατί τα μετράνε με το κόστος όφελος, δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι στην Καστοριά. Μήπως μειώθηκε ο πληθυσμός τώρα που κάναμε και απογραφή, και αφού μειώθηκε, αξίζει να έχουμε εκεί, άσου σας τρέχουν παραπέρα. Αυτή είναι η λογική τους και την έχουν αποδείξει πολλές φορές. Από αυτή την άποψη εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε καμία τέτοια ούτε σκέψη, δηλαδή όχι να μπούμε και να συζητάμε σχέδια και το ένα και το άλλο, ούτε σκέψη να αφήσει νομούς ολόκληρους, ακάλυπτους, ξέρω εγώ, από νοσοκομείο και ήδη έχουν ένα κάρο λήψη στα νοσοκομεία. Εμείς πρέπει να συζητάμε πώς θα καλυφθούν αυτές οι λήψεις και όχι πώς θα κοπεί κάτι για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Βλέπετε ότι κατά εκεί πάμε λοιπόν, κύριε Τίκα. Δεν ξέρω, λέτε, ξέρω εγώ, να γεννήθηκαν οι παππούδες μας στα χωριά και εμείς να μην μπορούμε να γεννηθούμε ούτε στην πόλη της Καστοριάς και να τρέχουμε παραπέρα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τι να πω. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, γιατί ίσως σήμερα να έχουμε και μια άποψη για όλα αυτά από τον Δήμο της Κοζάνης. Μάλλον ίσως με τον Δήμαρχο, αν μπορέσουμε να τον έχουμε στη γραμμή μας. Πάμε τώρα λοιπόν εδώ στον βανδαλισμό του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στην Καστοριά. Το οποίο το κεφάλι του στρατιώτη έχει βαφτεί με κόκκινη μπογιά, με ένα χ στον ώμο του και με ένα κνέ γραμμένο στη βάση του αγάλματος. Εσείς λοιπόν βγαίνετε με ανακοίνωση και ουσιαστικά καταδικάζετε αυτή την πράξη. Δηλαδή, με αυτό θέλετε να πείτε ότι δεν ήμασταν εμείς που κάναμε αυτόν τον βανδαλισμό. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω πραγματικά ότι κάθε άνθρωπος που έχει λίγο συνέστηση το ποιο είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, η νεολαία του ΚΚΕ, νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεγελαστεί από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι ότι το ΚΚΕ δεν έχει γράψει συνθήματα ή δεν έχει κολλήσει αφίσες. Νομίζω ότι είστε πρωταθλητές αυτό. Έτσι. Το θέμα, ναι, αλλά δεν πάμε ποτέ σε χώρους τώρα που έχουν ιστορική αξία, πολιτιστική αξία. Πολιτιστική αξία, ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, να πάμε να. Εμείς, δηλαδή, και να σας πω και ποιος ο λόγος. Δεν θα βρίσκαμε ένα ντουβάρι να γράψουμε κάτι, ένα παλιό ντουβάρι, ή θα κολλήσουμε μια αφίσα, ένα κομμάτι χαρτί. Θα υπήρχε λόγος, κανένας λόγος. Και δεν είναι εχθρός μας, δηλαδή, ούτε τα μνημεία, ούτε οτιδήποτε έγινε κάτι. Να πω ότι σε κάποιο χώρο εργασίας απολύθηκε ένας άνθρωπος, έγινε κάτι και παρεμβήκαν. Πρώτα απ' όλα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μέρα, δεν το κάνουμε νύχτα.
Και εξηγούμε και τους λόγους. Δηλαδή ότι κολλήσαμε αυτή την αφίσα γιατί υπάρχει αυτή η εκδήλωση, υπάρχει αυτό το ζήτημα και λέμε αυτή την κουβέντα. Τώρα αυτά τα πράγματα νομίζω είναι καθαρά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Είναι προβοκάτσια για εσάς λοιπόν, ναι, και ναι, είναι προβοκάτσια και βάζεις ακριβώς από κάτω και μια άλλη υπογραφή γιατί να σας πω μπορεί και ένας κόσμος να μπερδευτεί. Γιατί μπήκε η υπογραφή ΚΝΕ από κάτω, ναι, καταλάβατε. Ναι, μπήκε. Αλλά δεν είναι όμως από εμάς. Παρότι μπήκε τέτοια υπογραφή δεν έχει καμία σχέση με το ΚΚΕ. Καμία σχέση. Μήπως εσείς πια έχετε διπλό λόγο να βρεθούν οι ένοχοι. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, να βρεθούν οι ενοχοί. Αν θα βρει ότι ήταν ένα παιδί, κάποιο άνθρωπο, ξέρω εγώ, 30-50, ξέρω εγώ. Ή... Και τι θα. Το θέμα είναι να τον βάλει μυαλό, μάλλον. Το θέμα είναι ο κόσμο να φτάσει η συνείδησή του σε αυτό το επίπεδο. Εγώ δεν λέω να συμφωνεί με το ΚΚΕ να το ψηφίζει, αλλά να καταλαβαίνει ότι είναι ένα κόμμα 103 χρόνια. Ότι έχει ένα πολιτικό λόγο που μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ μαζί του. Και ότι είναι ένα σοβαρό κόμμα το οποίο δεν θα κάτσει να κάνει τέτοια. Πώ να το πω, γιατί αυτό είναι. Πώς να το πω, φύγει, τι θα πει δηλαδή, σε άγαλμα που σκάλει ο άλλος που στολίζει την πόλη εδώ και τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πιθανότητα, καμία σχέση. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε μια φορά με τον κόσμο και από εκεί και πέρα να κάνουμε. Ποιοι μπορεί να είναι στο νομό μας αυτοί που θέλουν να στρέψουν αντίον του ΚΚΕ, κύριε Τίγκα, τα βέλη τους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο. Ποιος υποψιάζεται τέλος πάντων. Δηλαδή, οι εχθροί του ΚΚΕ υπάρχουν, έτσι υπάρχουν γιατί καμιά φορά η πολιτική σου, επειδή ανοίγει πλευρές. Μπορεί να ενοχλεί. Μπορεί να ενοχλεί η παρέμβασή σου, μπορεί να δεικνύει τα ζητήματα υγείας, το ένα το άλλο. Δεν είναι. Μπορεί να έχει εχθρού χίλιου δυο και τα κόμματα τη δυτική τάξη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να διαλέξει αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να ξέρω, ούτε να κατηγορήσω, ούτε θα μπω και στη διαδικασία. Να μήπως ήταν εκείνος, μήπως ήταν ο άλλος. Θα το ψάξετε περαιτέρω σαν κάποιο. Όχι, εμείς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κοινωνήσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο ότι δεν ήμασταν εμείς. Και από εκεί και πέρα ψάξουν άλλοι να βρουν. Νομίζω ότι έχουν δοθεί ήδη εντολές να καθαριστεί το άγαλμα των γνωστών στρατιώτων. Δεν ξέρω αν και τώρα αυτή την ώρα μιλάμε γίνεται αυτή η επιχείρηση. Αλλά, και έτσι πρέπει να γίνει και να ενημερωθούμε. Το θέμα είναι όμως ότι εντάξει το ξανακαθαρίζουμε. Θα ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε που έχουμε χίλια δύο προβλήματα. Να έχουμε και προβλήματα από το πουθενά τώρα και για αστείους λόγους. Δεν ξέρω. Για μας είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίζεις ότι δεν είσαι ελέφαντας αν ξαναγίνει. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και ειλικρινά καλό αν ακούν και καταλαβαίνουν αυτοί που κάνουν τέτοια. Να μην το κάνουν. Να βγουν να κάνουν μια κουβέντα, να διαφωνήσουμε εδώ στο ραδιόφωνο, στις ανακοινώσεις, σε όποιο επίπεδο. Δεν χρειάζεται τώρα να. Πώς το λένε. Είναι και είναι λάσπη. Πώς να το πω. Είναι. Σας φορτώνουν λοιπόν κάποιοι κάτι για το οποίο δεν έχετε καμία απολύτως ευθύνη. Όχι, δεν έχουμε. Μάλιστα. Και δεν θα έχουμε και ποτέ δηλαδή σε αυτό το επίπεδο να πάμε τώρα και να λερώνουμε. Άρα διευκρινίζεται σήμερα το οδέποτε και στο μέλλον, προειδοποιώντας και για το μέλλον να συμβούν αντίστοιχα, ότι ό,τι δείτε και στο μέλλον αντίστοιχο δεν θα είναι δουλειά του ΚΚΕ ή της ΚΝΕ. Καθαρίζω, ναι, σε χώρους που είναι μνημεία, αγάλματα, πώς να το πω, τύχη που είναι τα τύχη της. Δεν υπάρχει περίπτωση, πώς το λένε. Τα σεβόμαστε, τα αγαπάμε, θα τα προστατεύσουμε και ίσως πρέπει να τα αναδείξουμε και μέσα από τη Βουλή και μέσα από το Δήμο και μέσα. Έτσι, καμία περίπτωση. Τώρα, άλλο, να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχει ενοχλήσει ίσως και η αστυνομία, σας έχει κάνει κάποια ερώτηση, ίσως έχει πλησιάσει. Δεν πήραν τηλέφωνο, πιθανόν να πάρουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ας πάρουν, αν θεωρήσει κάποιος και η αστυνομία ότι μπορεί να έχουμε κάποια εμπλοκή, θα το συζητήσουμε. Τα ίδια πράγματα θα πούμε δηλαδή. Που λέμε και εδώ δεν έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Τίγκα, κατά τα άλλα, έτοιμος να επιστρέψετε την Δευτέρα στο σχολείο, γιατί είστε και εκπαιδευτικός. Έτοιμοι είμαστε, αλλά. Και μάλιστα σε ένα σχολείο που μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ, υπενθυμίζω, πριν τελειώσει η προηγούμενη χρονιά. Γιατί ήταν ένα σχολείο με αρκετά κρούσματα και μάλιστα για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είχαν προσβληθεί από τον ιό, δεν τα έστειλαν και οι γονείς τους. Ήταν ουσιαστικά ένα πάνω κάτω κλειστό σχολείο, έτσι κι αλλιώς. Είχαμε πολλά θέματα στο συγκεκριμένο σχολείο, ναι. Κύριε Νατσούλη. Το 1/3 των παιδιών και λίγο παραπάνω έχουν κολλήσει, 50 παιδιά και κάτι δηλαδή. Ναι, ναι. Τα κρούσματα συνολικά από την αρχή της χρονιάς. Στα 150, που σημαίνει περνάμε το 33%. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ανησυχίες μεγάλες, γιατί τα σχολεία ανοίγουν, δεν πάθηκε κάποιο ιδιαίτερο μέτρο, τίποτα δηλαδή. Σαν να μην ήρθε η όμικρον, σαν να μην ανέβηκαν οι αριθμοί, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτή. Απλώς από 2 τεστ κάντε 3, αυτό είναι, και πάντα τη Δευτέρα στη δουλειά. Την Τρίτη, όχι που ανοίγουμε τώρα, την επόμενη, περιμένουν την κορύφωση των, πώς να πω, των αριθμών σε κρούσματα με την όμικρον, την καινούργια κτλ. Που σημαίνει ότι δεν ξέρω το τι μπορεί να γίνει έτσι, σε αυτό το άνοιγμα. Εγώ δεν λέω να μην άνοιγαν, αλλά όταν παίρνεις αυτή την απόφαση να τα ανοίξεις, πρέπει ταυτόχρονα να το στηρίξεις με δωρεάν τεστ,
με μέτρα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ νομίζω κουράζουμε πλέον κιόλας, αλλά πραγματικά πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει. Έτσι ανοίγω. Έτσι, και έχουμε εμπειρίες άσχημες και από χώρους εργασίας που στηβάζονται άνθρωποι πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι άλλαξε και το πρωτόκολλο, το πόσες μέρες θα κάθεσαι στο σπίτι. Είδατε τώρα, επειδή η Ομικρόν εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς, οι 10 μέρες γίνανε 5. Και δεν έγιναν για τους εργάτες αυτά. Αυτά έγιναν γιατί έτσι απαιτεί η οικονομία να μην λείψουν άνθρωποι από τις παραγωγικές ηλικίες από τη δουλειά. Και σε αυτή τη λογική πάμε και στα σχολεία ανοιχτά, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Και θα ξανασυζητήσουμε εδώ μετά από 2 εβδομάδες να δούμε αν θα ήταν σωστά ή όχι. Και δεν λέω να ανοίξουν μόνο, αλλά και με τι μέτρα και τι προϋποθέσεις θα ανοίξουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ στην Καστοριά καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. 243 χθες και ο Θεός βοηθός τι θα ακούσουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες μέχρι την άλλη Δευτέρα, κύριε Τίγκα. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Συγκεκριμένοι ξεκινάμε. Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τίγκα. Ευχαριστώ πολύ που μας δώσετε τη δυνατότητα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί σας ήταν σοβαρό. Καλά, είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τίγκα. Να είστε καλά και καλή χρονιά για μια ακόμη φορά. Αντένες 936 centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.